Πάμε στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ευθύς αμέσως, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και όλα τα νεότερα σχετικά με την δραματική υπόθεση του 25χρονου που τόσο άδικα έχασε τη ζωή του στο Φιλοπάπου. Μία υπόθεση, Παναγιώτη, την οποία την παρακολουθούμε όλοι στενά. Τι γνωρίζουμε πλέον κάποιες μέρες μετά? Σε μια ομάδα ληστών του δρόμου από το Πακιστάν έχουν επικεντρώσει οι αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής τις έρευνες σχετικά με τον εντοπισμό των τριών δραστών της ληστείας που εξελίχθηκε στην αθανάσιμη πτώση του 25χρονου Νίκου. Κάποιοι από αυτούς από ό,τι φαίνεται είναι σεσημασμένοι. Σε παλαιότερο χρονικό διάστημα είχαν εντοπιστεί κινήσεις στους κάμερες ασφαλείας της περιοχής κατά τη διάρκεια ληστικής επιδρομής. Ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή οι αξιωματικοί της ασφάλειας είχαν επικεντρώσει τις έρευνες, είχαν προβεί μάλλον σε μια χαρτογράφηση ουσιαστικά των ομάδων που έχουν δράσει με παρόμοιο τρόπο στην συγκεκριμένη περιοχή και κυρίως στο λόφο Φιλοπάπου, στο ιστορικό κέντρο και στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Πέραν από την ομάδα των Πακιστανών υπήρχαν άλλες ομάδες με υπηκότητες από το Αφγανιστάν, το Μαρόκο, την Αλγερία. Υπήρχε και μια ομάδα Ρωμά που δρούσε αρχικά στους πρόποδες ουσιαστικά του ιερού βράχου που κλέβοντας πορτοφόλια και άλλα αντικείμενα από τουρίστες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις περιγραφές και την κατάθεση της 23χρονης κοπέλας από την Βουλγαρία, οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε άτομα και υπηκόους Πακιστάν που είχαν δράσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Να επισημάνουμε ότι το τελευταίο πεντάμινο, μάλλον από τον περασμένο Απρίλιο, οι αξιωματικοί της Υποδιεύσης Ασφάλειας Αθηνών είχαν προβεί σε 90 συλλήψεις ατόμων αυτών των υπηκότητων. 30 από αυτούς είχαν απασχολήσει για ληστείες του δρόμου χρησιμοποιώντας απειλητικά μέσα σπασμένα μπουκάλια είτε μαχαίρια. Mm-hmm. 25 από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι έγκλειστοι στις φυλακές, προφυλακισμένοι. 5 από αυτούς είναι έξω. Σε αυτό τον αριθμό κινείται και ο κύκλος των υπόπτων που ερευνούν και προσπαθούν να εντοπίσουν οι αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής. Έχουν διευρύνει, έχουν εντείνει, θα λέγαμε, το δίκτυο πληροφοριών σε χώρους όπου κινούνται και διαμένουν άτομα και υπήκοοι από το Πακιστάν. Σε ένα άλλο σκέλος των ερευνών επιχειρούν να μπουν σε μια διαδικασία εντοπισμού της κίνησης εισαγωγικά του κινητού τηλεφώνου που άρπαξαν από την 23χρονη κοπέλα από την Πορτογαλία σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν είτε τους ίδιους τους δράστες σε περίπτωση που το έχουν ενεργοποιήσει είτε ακόμη και τους κλεπταποδόχους προκειμένου να έχουν μια εικόνα των δραστών και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες. Παναγιώτη Σπυρόπουλος, ευχαριστούμε θερμά με όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ.